πρόεδρο, το πολυπόθητο άνοιγμα έρχεται και στη Χαλκιδική. 14. Ποια ξενοδοχεία, τι ποσοστό ξενοδοχείων θα ανοίξει αμέσω με, το, με την ημερομηνία έναρξη. Πράγματι έφτασε ο καιρό. Ε, καμία σχέση με την περσινή χρονιά που όλοι ξεκινούσαμε τον Ιούλιο. Uh, στη Χαλκιδική θα ξεκινήσει το 15 με 20% της δυναμικότητας, δηλαδή στα 540 ξενοδοχεία που είναι το σύνολο. Και η πληροφόρηση που έχω από τους συναδέλφους είναι ότι ως τέλος Ιουνίου θα έχουν μπει όλοι σε μια διαδικασία έναρξη λειτουργίας και είναι πάρα πολύ κομβικό γιατί να σκεφτείτε ότι πέρσι ανοίξαν οι μισοί. Άρα βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σκεπτικό για τη σεζόν που δεν πάει να είναι δεύτερη χρονιά σεζόν COVID. Τι θα ισχύσει με τα υγειονομικά πρωτόκολλα τώρα. Ναι, τα πρωτόκολλα σχετικά αφορά τη λειτουργία των ξενοδοχείων, έχουν επικυρωποιηθεί. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ένα καλό παράδειγμα με την έννοια βελτιω, βελ, ε, συγγνώμη, να βελτιωθούν τα θέματα σε σχέση με τον πελάτη. Θα αυτό σερβίρεται στο μπουφέ, για παράδειγμα, με χρήση μάσκα βέβαια και γαντιών, αλλά είναι κάτι πολύ καλύτερο, πιο, πιο ανθρώπινο θα έλεγα σε σύγκριση με τα περσινά. Και φυσικά τα ζητούμενα που έχουμε με, την, με τον έλεγχο των εργαζομένων μα, με τα self-test ή τα rapid test, τα οποία θα πρέπει να τα κάνουμε δύο φορέ την εβδομάδα. Αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σε σχέση με το πιο. Θα αγοράζει η επιχείρηση και πόσο θα παίρνει κάποιο εργαζόμενο μόνο του με τον Άμκα του. Αναμένουμε τι τελευταίε μέρες να το δούμε. Και βέβαια το κυρίαρχο από όλοι μα είναι πώ θα προτεραιοποιηθεί ο εμβολιασμό των εργαζομένων, φυσικά σε όσου θέλουν, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μια ανοσία, ιδιαίτερα περίπου στον Ιούλιο. Ε, τα μηνύματα, τι, τι λένε, Πρόεδρε, με το άνοιγμα για τη Χαλκιδική, υπάρχει ενδιαφέρον. Ε, Όπω όλη την Ελλάδα, έτσι και στη Χαλκιδική μα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι λίγε οι κρατήσει, κυρίω από Βαλκάνιου και η ζήτηση. Η δυτική αγορά δεν έχει ξεκινήσει καθόλου. Ε, υπάρχει το βάουτσερ το περσινό σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι δεν ανοίγουν οι μεγάλε επιχειρήσει για την αρχή. Περιμένουν πότε θα φτιάξουν κάποιε πληρότητε. Να επιθυμήσουν ότι ένα ξενοδοχείο για να κάνει πληρότητα να μπορέσει να ξεκινήσει σε ένα 40% τουλάχιστον. Ε, δεν υπάρχουν λοιπόν κρατήσει. Ε, το κλίμα δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και είναι κυρίω αυτό που παίζει ρόλο τα επιδημιολογικά δεδομένα. Εάν βελτιωθούν, ε, τότε νομίζω ότι θα μπούμε και σε μια ροή κρατήσεων. Δεν σα κρύβω την αγωνία που έχουμε για τι επόμενε 15-20 μέρε, όπου ανοίγει επί τη η χώρα, και αυτό ε, να δούμε πού θα πάει, πώ θα γίνει, αν μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτή την κανονικότητα με την έννοια τη επιδημία. Και αν από εκεί και πέρα πάνε καλά τα πράγματα, εκτιμώ ότι από τον Ιούλιο θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ροή. Η συζήτηση από την πλευρά κυβέρνηση για το 10ωρο έχει ανοίξει του οσκού στο έργο με, συνεργ... με τα εργατικά συνδικάτα. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Εμεί έχουμε αποδείξει επανειλημμένε φορέ, σαν νομοσποδία ξενοδόχων, ότι τη διευθέτηση του χρόνου εργασία την έχουμε κάνει και με το παραπάνω από το 17. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Βάλαμε και την 6 και την 7η μέρα εργασία. Όχι όμω το να στοκάρονται οι ώρε εργασία, αλλά να τι πληρώνει το εργαζόμενο με ολόκληρο ημερομίστια. Άρα εμεί αυτό το έχουμε ξεπεράσει εδώ και τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, το συνολικό νομοσχέδιο έχει θετικά στοιχεία, αυτόν αφορά ιδιαίτερα την εποχικότητα. Η εποχικότητα θέλει να έχει ευελιξία στην εργασία και φυσικά ε, η πιο δύσκολη συνθήκη και για τον επαγγελματία, μην νομίζετε, είναι η λεγόμενη κάρτα εργασία. Κάρτα εργασία σημαίνει ουσιαστικά ότι όλα ελέγχονται και όλα αποθηκεύονται. Αυτό μένει να το δούμε στη διαβούλευση πώ θα το διατηρήσουμε, ιδιαίτερα σε μια καλοκαιρινή δύσκολη περίοδο COVID. Μήπω μπορέσουμε να δούμε πώ θα γίνει σταδιακά. Θα είμαστε σε διάλογο με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Εργασία. Ήδη κάναμε μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Χατζηδάκη και την κυρία και ελπίζω στο επόμενο διάστημα από τη διαβούλευση να προκύψουν κάποια πιο θετικά στοιχεία. Ε, οι η είναι στα νησιά τα οποία καθολικά έχουν εμβολιαστεί οι κάτοικοι. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμω, βλέπουμε να υπάρχουν θέματα και εκεί σήμερα, Πρόεδρε. Ε, Ακριβώ. Ε, το καλό σενάριο της, του εμβολιασμού του νησιού, ε, των κατοίκων του νησιού, το κακό εντό αγωγικών βέβαια σενάριο είναι ότι δεν πάβουν να είναι νησί, όπω και τα υπόλοιπα τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να πάει κάποιο από την Παρασκευή θα χρειαστεί να κάνει self-test. Και δεν είναι μόνο αυτό το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει με την έννοια τη νησιωτικότητα είναι ότι βλέπουμε να δημιουργείται μπροστά βαρό ένα πρόβλημα σε σχέση με τι κρουαζιέρε που μπορεί να ξεκινάνε από τον όρμο Παναγία είτε από άλλο σημείο του νομού, όπου για να προσεγγίζουν το νησί τουλάχιστον στο επόμενο 15η μέρο, θα πρέπει όλοι να έχουν κάνει self-test. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε μια έξτρα δυσκολία σε αυτήν ουσιαστικά τη δραστηριότητα, τη δράση που μπορεί να έχει και την επανάληψη μια προσέγγιση από έναν πελάτη. Ε, περιμένουμε τι επόμενε ανακοινώσει τη κυβέρνηση να δούμε πού ακριβώ και σε τι απευθύνεται, αν υπάρχει κάποιο σχεδιασμό σε σχέση με, την, ε, με τον πληθυσμό των νησιών και αν έχει γιατί ξέρετε από τα νησιά της υπόλοιπη χώρας δεν έχουν εμβολιαστεί όλοι, οπότε και υπάρχει ένα ζήτημα. Ίσως επειδή η Αμμουλίνη έχει εμβολιαστεί να δούμε, βρισκόμαστε σε επαφή και με το τοπικό συμβούλιο και με τους ανθρώπους του τουρισμού εκεί για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε καλύτερα.